Το σύμπτωμα, την νυκτουρία. Ναι, ποια είναι η αίσθησή σας, ας πούμε. Δηλαδή, έρχονται ασθενείς, άντρες ή γυναίκες, οι περισσότεροι υποθέτω βλέπετε περισσότερο άντρες ασθενείς. Πόσοι από αυτούς, ποια είναι η αίσθησή σας δηλαδή, έρχονται και δηλώνουν σαν πρώτο σύμπτωμα την νυκτουρία. Ναι. Στο μικρόφωνο. 30-50%. Μάλιστα. Ο συνάδελφος από πίσω. Θα συμφωνήσω και περισσότερο. Και περισσότερο. Σαν, ναι. Δηλαδή 6 στους 10, 7 στους 6, 10, 7, 6 με 7 στους 10 και τους απασχολεί ότι... Οι υπόλοιποι συμφωνείτε? Είναι τόσο ψηλά τα ποσοστά? Λιγότερο. 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 Δηλαδή στους 3-4. 3 με 4 στους 10. Η πλευρά αυτή... Πόσοι υπολογίζετε ότι είναι γύρω στους 3 με 4 στους 10? Με χέρια. Οκ. Okay. Πόσοι θεωρείτε ότι είναι από 5, από τους μισούς και πάνω? Περίπου τα ίδια ποσοστά δηλαδή. Άρα δηλαδή τα ποσοστά είναι εκεί γύρω στους 3 με 5 στους 10, ας πούμε, ή και λίγο παραπάνω. Πόσοι από εσάς σας συστήνατε, ασχολείστε με τον τρόπο ζωής τους, όταν σας μιλάνε για την νυκτουρία, προτού σκεφτείτε για αντιμετώπιση? Μιλάτε καθόλου για πρόσληψη υγρών? Μάλιστα. Τους ρωτάτε καθόλου για τον ύπνο τους? Πόσοι ρωτάνε για τον ύπνο τους, αν έχουν καλό ύπνο? Συγγνώμη, να ρωτήσουμε λίγο τι ρωτάνε. Ποιος θέλει να πει τι ρωτάτε? Θα πάρουμε. Κάποιος θα ήθελε να πει? Τι ρωτάτε, δηλαδή? Γιάννης Λεωτσάκος λέγομαι. Ρωτάμε βασικά εάν έχουν όντως π.χ. ένα επάγγελμα που μπορεί να τους δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στη σωστή, έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, στον προγραμματισμό του ύπνου τους. Αν κάνουν βάρδιες δηλαδή, ίσως, αν είναι νυχτερινή η δουλειά τους κτλ. Για παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν από εκεί και πέρα, τη δουλειά τους. Η διατροφή είναι κάτι πολύ βασικό. Η πρόσληψη αλκοόλ, ειδικά σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, που μπορεί να μην του δίνει τόσο πολύ σημασία, αλλά το είναι βασικό. Και ενώ οι ίδιοι νομίζουν ότι δεν είναι κάτι το υπερβολικό, όντως είναι. Τα φάρμακα που παίρνουν, πολύ σωστά, έτσι. Και το πότε τα λαμβάνουν. Μάλιστα. Κάποιος άλλος να μας πει κάτι συμπληρωματικό που ρωτάει, σαν έναν ασθενή με νυχτουρία ως προς τον τρόπο ζωής? Καταρχήν, τι ώρα κοιμούνται, αν συνηθίζουν να πίζουν υγρά πριν τον ύπνο? Έχει σημασία η διάρκεια του ύπνου. Πόσα υγρά πίνει πριν κοιμηθεί ή όταν ξυπνάει, το ρωτάτε? Φρούτα, γιαούρτι και γενικώς αν έχουν δίαιτα με πελαδάνιζε διουρητικά. Μάλιστα. Κάτι άλλο συμπληρωματικό ρωτάτε για τον ύπνο, για τις συνήθειες? Κύριος Γκρίτσιος. Η ποιότητα του ύπνου, αν στην ουσία ξυπνάει επειδή θέλει να ουρήσει ή δεν κοιμάται και από συνήθεια πάει να ουρήσει. Δηλαδή, αν είναι αϊπνία, προσπαθούμε να διακρίνουμε. Θέλουμε να κάνουμε το διαχωρισμό, ναι, δηλαδή νυκτουρίας ή διαταραχή. Ναι. Και συστήνεται σαν πρώτη αντιμετώπιση της νυκτουρίας, επομένως αλλαγή στις συνήθειες ζωής τους, ή σας πιέζει ο ασθενής ή η ασθενής να του δώσετε κάποιο φάρμακο κατευθείαν? Τι κάνετε? Το πρώτο. Πρώτα λοιπόν φεύγουν από το ιατρείο και τους έχετε συστήσει να αλλάξουν τις συνήθειες ζωής τους? Ή να επισκεφθούν τον καρδιολόγο. Φαντάζομαι ότι αυτές επιβαρύνουν. Ναι. Ή να επισκεφθούν τον καρδιολόγο. Μπορεί να βρεθεί και απάντηση εάν θα κοιμηθεί το μεσημέρι. Ιδίως κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται από την επαρχία, αγρότες που ξυπνάνε πολύ νωρίς, αλλά κοιμούνται και 3 ώρες το μεσημέρι. Σηκώνονται, πίνει το καφέ του, πίνει 2-3 ποτήρια νερό και πάει στις 10-11 ώρα πάλι να κοιμηθεί. Έχει κατανόμενο 1 λίτρο
περίπου μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα. Και θεωρείτε ότι οι ασθενείς ασυμμορφώνονται, είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν, να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους? Εξαρτάται αν το κέρδισε σαν άρρωστο. Άλλη άποψη? Άκουσα ένα όχι εδώ. Πιέζουν οι ασθενείς συνήθως για αγωγή, δεν συμμορφώνονται. Πόσοι θεωρείτε ότι είναι εύκολο να συμμορφωθούν οι ασθενείς σε υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο ζωής τους? Τώρα λέτε όχι. Δεν είναι εύκολο να συμμορφωθούν, αλλά... Μπορεί να βγάλεις διάγνωση. Μπορεί να σου πει, ναι γιατρέ, εγώ πίνω δύο μπύρες πριν κοιμηθώ και θέλω να μου φτιάξει την νυχτουρία. Γιατί μου είπαν ότι μάλλον είναι από το προστάτη. Γιατί και αυτό είναι μέρος βραδινής, απογευματινής ζωής ενός ανθρώπου που είναι 65-70. Μάλιστα, ναι. Το πιο δύσκολο για να αλλάξουμε είναι ο συσχετισμός με το επάγγελμα σε οδηγούς που κάνουν νυχτερινές βάρδιες. Οι άλλοι, θα συμφωνήσω ότι μπορούν να αλλάχτουν. Εσείς τι θα περιμένατε από ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση της νυχτουρίας? Μάλλον, θεωρείτε ότι αυτό που περιμένουμε εμείς ως γιατροί ταυτίζεται με αυτό που περιμένουν οι ασθενείς? Και με πόση, ας ξεκινήσουμε ανάποδα, ας πούμε, ο ασθενής τι περιμένει? Αν έχει 4 επεισόδια νυχτουρίας το βράδυ, με πόσα θα ήταν ικανοποιημένος ίσως? Γυρνάνε μετά σε εσάς, τους έχετε δώσει αγωγή ή τους έχετε συστήσει αλλαγές στη συνήθεια ζωής τους. Πότε τους βλέπετε ευχαριστημένους? Στα δύο. Ναι. Στο μισό περίπου, μάλιστα. Συμφωνείτε όλοι? Συγγνώμη, στο μικρόφωνο. Και όταν αυξάνει ο χρόνος? Ο χρόνος πρώτης φοράς που ξύπνησε. Δηλαδή που ξύπνησε πρώτη φορά. Όταν αυξάνει, δεν ξυπνάει αμέσως. Μάλιστα. Έχει αυξηθεί ο χρόνος. Γυρνάνε πίσω και σας λένε ότι μπορώ να κοιμηθώ 5 ώρες συνέχεια, ας πούμε, τώρα. Και είμαι ευχαριστημένη. Ναι. Για να δούμε.